Αντιθέσει μεγάλη Τετάρτη, εκτάκτο με τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, οικονομολόγο και αρθρογράφο στην εφημερίδα Ποντίκι. Κύριε Καζάκη, υπάρχει πλούτος, Δεν θέλω να μιλήσουμε ακόμη για τον ορεικτό. Εννοώ, καταλάβατε τι εννοώ. Σε συνθήκε κρίση, υπάρχει πλούτο. Δεν μπορεί να χάθηκε όλο αυτό ο πλούτο. Mm -hmm. Έτσι, υπάρχει ή είναι εύκολο να εντοπιστεί. Πόσοι είναι οι πλούσιοι σήμερα στη χώρα που δεν θέλω να δομενοποιούμε, αλλά οι πραγματικά κεφαλαιούχοι αυτοί. Αν υπάρχουν λεφτά που έλεγε ο κ. Ναι, ναι δεν υπάρχει υπάρχουν... το χρήμα. Μια χαρά λοιπόν, το πω. Σύμφωνα με τι εκθέσει που αφορούν τον ιδιωτικό πλούτο παγκοσμίω, εκθέσει δηλαδή που αφορούν του πολύ πλούσιου κατοίκου μια χώρα, όπου έχουν συσσωρεύσει και έχουν συσσωρευμένη περιουσία από 10 έω 30 εκατομμύρια και πάνω, ανάλογα με τον νόμισμα, σε δολάρια ή σε ευρώ. Στην Ελλάδα, ναι. 60.000 Έλληνε έχουν συσσωρευμένο πλούτο τη τάξη των 740 δισεκατομμυρίων ευρώ Μισό, Κινητό εξ... ακίνητο 60.000 Έλληνε, Να το ξαναπάμε αυτό Να τα ακούσουμε απόψε Έχουν συσσωρευμένο πλούτο Κινητό και ακίνητο Άνω των 740 δισεκατομμυρίων ναι. Άρα μιλάτε ουσιαστικά για περιουσίε Άνω των 30 εκατομμυρίων Περί... κα... ναι. κα... ναι. κατά ναι. πρόσωπο Ναι ναι ναι, ναι. ναι. Αυτή λοιπόν αυτέ οι περιουσίες Είναι Ε, δεν είναι περιουσίε που μένουν στο θησαυροφυλάκιο οτιδήποτε. Έχουν δοθεί σε ιδιωτικού φορεί αξιοποίηση. Ναι. Έτσι, διαχειριστές ιδιωτικού πλούτου λέγονται, οι οποίοι με βάση τα στοιχεία αυτών εκτιμάται ποιο mm -hmm. ποιος είναι ο πλούτος. Αυτά είναι στοιχεία 2010, εκτιμήσεις μάλλον για το 2010. Σε πολλά τέτοια στοιχεία βγαίνουν. Να ναι, 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 ναι. Κυρίως υπάρχει μια έκταση η οποία βγάζει κατ' έτος ε, η Σοσιαδία general που είναι αυτό το πράγμα, αλλά και άλλοι οργανισμοί βγάζουν στοιχεία για αυτό το πράγμα. Άρα λέτε, 60.000 Έλληνε. Ε, λοιπόν, το ερώτημα είναι ότι τώρα α, από αυτό περίπου 300, περίπου 300, 300, δισεκα, 300, είναι πλούτος. 300, δισεκατομμύρια. Ε, 300 δισεκατομμύρια είναι ο κινητό πλούτο. 300 δισεκατομμύρια. 300 δισεκατομμύρια είναι κινητό πλούτο. Ποιο είναι ο κινητό πλούτο, Ο κινητό πλούτο είναι ομόλογα, μετοχέ, παράγωγα, χρυσό, ε, κοσμήματα, τέχνη. Συλλογέ. Λοιπόν, και το υπόλοιπο είναι περίπου ο Ακίν, η ακίνητη περιουσία. Ο κίνητος πλούτος στην Ελλάδα δεν φορολογείται καθόλου. Ο Ακίνη, η ακίνητη περιουσία για την οποία εκτιμούν είναι σε ιδιωτικές εταιρείες διαχείρισης ε, mm -hmm. περιουσίας, που και αυτός δεν εμφανίζεται, διότι είτε είναι σε offshore, είτε σε άλλες μορφές επιχειρηματικής δράσης τέτοιες. Οπότε... Οπότε δεν φορολογείται. Είναι εύκολο να φορολογηθεί. Ιδίω τα offshore, η offshore, που λέτε. Εύκολο. Πανεύκολο. Η offshore. Βεβαίω. Πώ. Γι' αυτό, αυτό τι κάνανε τι offshore. Έχουμε... Τις Τι κύριε Καζαγιού, γι' αυτό τι κάνανε. Για να μην τι φορολογείτε. Βεβαίω, ε, αλλά είναι μια ε, ε. διαφορά όμω. Ναι. Ότι φτιάχνετε εσεί μια στι Μπαχάμε. Μια offshore, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Ναι. Τι δραστηριοποιείται, τι κάνει στην Ελλάδα. Μιλάμε για του offshore τρόπου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για να μην μπερδευτούν οι. Ναι, ναι, ναι. Τηλεθερίες. Αλλά την οποία την έχετε φτιάξει στη τις λευκοσία τη τις Μπαχάμη, δεν έχει σημασία. Μάλιστα. Δραστηριοποιείται εδώ. Εδώ τι κάνει. Είτε έχει χαρτοφυλάκιο μετοχων, μετοχών ε, ομολόγων και όλα αυτά τα πράγματα. Κινητό πλούτο δηλαδή. Ναι. Που εύκολα το, μετα... το μεταβιβάζει και ω σα... κληρονομιά. Δηλαδή είναι μια διαδομένη πρακτική. Αντί να mm -hmm. το μετα... μεταβιβάζει στην εταιρεία στους συγγενείς σου και έτσι μετα... μεταφέρει το... ο κίνητος πλούτος. Μια χαρά το λέτε. Έτσι, ή ναι. ή στην, ακίνητη... στην ακίνητη περιουσία έχει ακίνητα τα οποία τα εκμεταλλεύεται ως εταιρεία. Λοιπόν, τι εμποδίζει το ελληνικό δημόσιο ναι. να κάνει το εξή. Να κάνει τι. Ό, ότι να μην επιτρέψει σε καμία offshore επιχείρηση να λειτουργήσει νόμιμα εντός της Ελλάδας. Απαγορεύσει δηλαδή τις offshore. Να απαγορεύσει. Πόσε είναι τώρα περίπου, 4.000. 4.000 στην Ελλάδα λειτουργούν. Βεβαίω. Να τι απαγορεύσει. Το, να τις απαγορεύσει. Ωραία, τι απαγορεύει. Το δεύτερο μέτρο ναι. είναι μια απλή νομοθετική πράξη είναι αυτό. Πρώτον, απαγορεύει όλε τι offshore σε δράση μέσα στην Ελλάδα. Τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Ελλάδα των offshore ναι. δεσμεύονται αυτό στιγμή. Δηλαδή, τι κάνει, την ίδια ώρα που απαγορεύει, δεσμεύει όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Είτε κινητό είτε ακίνητο πλούτο. Πώ θα τα βρει, θα μου πει, θα ανοίξει offshore, τι, πώ θα το κάνει αυτό. Μα τι καταργεί. Α, τι καταργεί. Τι καταργεί. Μάλιστα. Λοιπόν, και δεσμεύεται και δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία. Είτε κινητά είτε ακίνητα. Ναι, αλλά θα σου πει ο άλλο ότι εγώ έχω το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Για κάτσε ρε. Πώ το δεσμεύει. Από τη στιγμή που δεσμεύεται, δεσμεύεται για την πιστοποίηση, έτσι τα τη ταυτότητα των ιδιοκτητών αυτού του πλούτου. Μάλιστα. Αν είναι του Σαχίνι δηλαδή. Μπράβο. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή εγώ δεν μπορώ να ψάχνω ποιο είσαι εσύ mm -hmm. ή ποιο είναι ο Α ή ο Β, λέω το δεσμεύω και θα το αποδώσω με βάση αποδεικτικά που θα μου φέρουν ότι είναι ιδιοκτήτε. Δηλαδή, αν μου φέρουν τα bylaws, ας πούμε, από τι Μπαχάμε που υποδηλώνουν ότι αυτοί έχουν υπογράψει. Ναι. Έτσι, λοιπόν, τότε θα του αποδώσω την περιουσία του. Ναι, αλλά τότε μπίπτουν σε φορολογικέ. Μπράβο, ακριβώ. οπότε τον έχω τσιμπήσει. Και τι Αν κάνω... μου έρθουν κόμματα ναι ή πολιτική και μου πούνε ότι ξέρει τι γίνεται, αυτή η προηγουσία είναι δική μου, του τσιμπάω και του λέω για ρε παιδιά. Από πού, πόθεν. Γιατί, γιατί λέτε αν, εικάζεται ότι εκεί έχουν φύγει τα περισσότερα με αυτόν τον τρόπο. Σα πληροφορώ ότι εγώ πιστεύω ότι αν το κάνει αυτό το ελληνικό κράτο, ναι. η συντριπτική πλειοψηφία των περιουσιακών στοιχείων που θα δεσμευτεί θα μείνει αζ, θα δεν θα εμφανίζονται. Δεν θα εμφανιστεί κανένα να τα ζητήσει. Και δει άμα είναι και πολιτικό, σιγά μην εμφανιστεί, ε! Ναι, ακριβώ. Οπότε τι γίνεται, υπέρ του δημοσίου. Αν εμφανιστεί κάποιο, ο πολιτικό, δεν το βλέπω να εμφανίζεται πολιτικό, να Αν... σου πει ότι μέσα στην offshore ήταν αυτό το δικό μου. Αν κάποιο ναι. είναι. Οπότε εμπίπτει στο φορολογικό νόμο που πρέπει να κοιτάζει και τοποθενέσχεια. Δηλαδή δεν μπορεί να μου εμφανίζει για παράδειγμα ότι είσαι μισθωτό με μισθωτέ υπηρεσίε. Με μια πρώτη κατοικία. Ε? Με, με μια πρώτη κατοικία ή και με μισθωτέ υπηρεσίε του ενό εκατομμυρίου ναι. <στονέν> ευρώ. Εγώ σα λέω που είναι mm -hmm. ένα τεράστιο νούμερο για τα δεδομένα <στονέν> τη Ελλάδα <στονέν> και ταυτόχρονα να έχει κάποια δισεκατομμύρια σε περιουσία. Mm. Σου πει κάτσε μάγκα μου πώ τα έβγαλε αυτά, από πού ήρθαν. Φορολογούνται. Ε? Και, όχι μόνο να φορολογηθούν, αλλά πρέπει να τα δικαιολογήσει. Και έτσι μπορεί να ξυλώσει κυκλώματα και κυκλώματα. Μάλιστα. Και με τι φορολογία θα του ρίχνανε το καμπανίδι, ε, Με την κλασική φορολογία του 45%. 45%. 45. 45. 45%. Ναι. Λέτε λοιπόν ότι τουλάχιστον για του offshore στην Ελλάδα θα ήταν πολύ εύκολο, με τρει κινήσει ουσιαστικά. Ακριβώ. Μάλιστα. Και εκεί πιστεύετε ότι θα σπάγατε και τον ομφάλιο λόρο τη διαφθορά και του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματο, κύριε Καζάκη, σε, σε μεγάλο σχέση. βαθμό, ναι. Σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια, πολιτική Γιατί δεν είναι αυτή. τι να κάνουμε. Γιατί από εκεί και πέρα η μόνη, ο μόνο τρόπο για να μπορούν να εξαγοράσουν ένα πολιτικό είναι να το αγοράσουν στο Τόκιο ακίνητα ή αλλού. Υπάρχουν τέτοιοι πολιτικοί με τέτοια κινητά στο εξωτερικό. Έτσι. Από τουλάχιστον να ακούγει τι διεθνεί αγορέ, όποιο έχει πάει στην αγορά κινητών του Τόκιο ή του Λονδίνου, ξέρει τι εννοώ. Έλληνε. Πολιτικοί. Βεβαίω. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα όμω είναι λιγάκι δύσκολο όπω καταλάβει και παρακινδυνεμένο μια διαστορία. ιστορία. Για πείτε μου, είστε. και μπαίνουμε έτσι σιγά σιγά στο πολιτικό ζητούμενο αυτή τη βραδιά. Είστε από αυτού που υποστηρίζουν ότι πρέπει να καθίσουν και να λογοδοτήσουν βασική πέτη αυτή τη κατάσταση για τη χώρα και να πληρώσουν και το τίμημα να στήσουμε ενδεχομένω και δικαστήρια τύπου. Ουδή, τύπου. Δεν λέω ακριβώ. Κοιτάξτε, είναι... Και απόσπασμα ενδεχομένω κάποιοι. Ή ε... φυλακή, ηρκτή. Εγώ δεν, δεν είμαι υπέρ της. Δεν Και αν είναι και πολιτική, ένα κομμάτι περισσότερο να παραδειγματιστεί. Δεν, ομι... δεν είμαι υπέρ τη αναντική ποινή κάτω οποιοδήποτε καθεστώ, κάτω οποιοδήποτε συνθήκε. Δεν θεωρώ δηλαδή. Αλλά εδώ είπατε για σχάτε προδοσία. Ναι, 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 ναι. Η σχάτη κά... προδοσία δεν σημαίνει ότι είναι και θανατική θα ποινή. Δεν γυρίζουμε πίσω στο μεσαίωνα. Η εσχάτη προδοσία έχει να κάνει με, το, με τη στάση σου απέναντι σε ένα ολόκληρο έθνος. Ωραία. Εσείς Έτσι. είστε κατά του κολλασμού δηλαδή, δεν κατάλαβα. Βεβαίω είμαι υπέρ. Εγώ Α, θεωρώ υπέρ. δηλαδή, είμαι υπέρ, είμαι, θεωρώ ότι αν δεν ξεπληθούν τα ανομήματα που έχουν γίνει σε αυτή την κοινωνία, ναι. στην πολιτική και στην οικονομία, δεν υπάρχει περίπτωση ο, 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 η, η χώρα να, να βαδίσει μπροστά. Μόνο με εξηλαίωση. Πώ πώς το βλέπετε αυτό, να μην Αυτό το, πράγμα σημαίνει με, 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 ότι. Τη δική πρέπει... σα σκέψη, δεν λέω ναι. ότι έχετε τη Αυτό λάγει. σημαίνει ότι πρέπει να δικαστούν ναι. ή να λογοδοτήσουν σωστότερα. Αυτό που λέει ο Λάζο δηλαδή να κάτσουν κάποιοι στο σκαμνί, ναι, λαϊκά ναι. το λέω. Όλοι αυτοί με αναδρομική ισχύ έχουν διαχειριστεί δημόσιο χρέο ή έχουν εμπλακεί στη διαχείρισή του. Έχουν απαλλαγή, θα σα πει κάποιο. Έχουν ασυλίε, έχουν κλείσει ποτέ, ναι. έχουν κλείσει. Έχουν, φάκελ. Υπάρχει μία αυτό το πράγμα αυτό που σα είπα, με επιεσχάτη προδοσία. Επί εσχάτη προδοσία μπορούν να καθίσουν όλοι. Διότι το να διαχειρίζει το δημόσιο χρέο, το συγγνώμη, το δημόσιο ταμείο με τον τρόπο που το έχουν οι διαχειριστέ αυτοί, τρώγοντα περιουσίε ολόκληρου του ελληνικού λαού ή ολόκληρου προπολογισμού, είναι εσχάτη προδοσία. Δεν είναι απλή διαχείριση του δημόσιου χρήματο. Και άρα μπορεί μια πραγματικά φιλολαϊκή κυβέρνηση ναι. να του καθίσει στου καμία από τώρα μέχρι ότου μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα για να μπορέσουν να παραγραφούν όλε αυτέ οι ασυλίε, οι κατάπτυστε ασυλίε που έχουν ψηφίσει η πολιτική για τον εαυτό του. Θα του καθίσει στο σκαμνί και αφού πλέον με αναδρομική ισχύ δει τι, έχουνε, τι έχει συμβεί σε αυτόν τον τόπο, ναι. και τεκμηριωθεί η λογοδοσία του, τότε πρώτον προχωράμε σε δίμευση περιουσία. Φανερή κρυφή. Δίμευση περιουσία. Δίμευση περιουσία. Αυτό πονάει. Όχι φυλακή δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε. Ούτω ή άλλω θα έχει καταδικαστεί. τον κύριο Κοσκοτά ή... το θυμάσισε. Βεβαίω. Ο κύριο Κοσκοτά πήγε για πολλά χρόνια φυλακή. Όμω δεν έχασε την περιουσία του. Ή τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τη περιουσία του. Λοιπόν, η φυλακή είναι πολύ ε, ήπια μορφή τιμωρία για αυτού του ανθρώπου. Αυτοί, αυτοί καίγονται όταν του αφαιρέσει την περιουσία. Α, το χρέο, λοιπόν. Ότι... υπέρ του δημοσίου ναι. τη περιουσία και μετά να του δώσουμε να δουλέψουν υπέρ του δημοσίου πάλι με τα 400 ευρώ το μήνα. Ο, τόσο δεν θέλανε να, για του συνταξιούχου. 400 ευρώ. Ένα κοινωνικό μισθό, ε. Ένα κοινωνικό μισθό με την προπόθεση ότι θα δουλεύουν για το υπόλοιπο τη ζωή του. Καλό μου, ακούγεται αυτό. Λοιπόν, και δεν χρειάζεται ούτε να του τρέφουμε στι φυλακέ ούτε τίποτα από όλα αυτά. Mm -hmm. Θα δουλεύουν mm -hmm. όλοι αυτοί οι κύριοι που πουλήσαν την Ολυμπιακή, πουλήσαν uh, τη δημόσια περιουσία, που κάναν τα πάνω, τα σκάνδαλα. Για, αντί να του δέρνουμε, να του πετάμε για ούτε για πράγματα, αν και καταλαβαίνω τον κόσμο, γιατί να γανάχτηκε που έχει. <laughs> ε, φανταστείτε τι ωραία που θα ήταν. Φανταστείτε έτσι εικόνε κάποιων υπουργών, κάτι έτσι ε, καλοθρεμένων υπουργών που τα φάγαμε όλοι μαζί και τα λοιπά, να δουλεύει. Δύσκολο ε... όμω να συμβεί, θα σα πει κάποιο κύριε Καζάκη που σα ακούει. Κοιτάξτε. Με τι πολιτικό υποκείμενο να συμβεί αυτό, όταν μέχρι σήμερα, τουλάχιστον από το 70, δεν πάμε πιο κάτω. Ο ένα έβγαζε το μάτι του αλληνού στο μπαλκόνι, αλλά στη διαχείριση ήταν κράτα με ένα σε κρατώ. Σωστό. Να κάνω μια επιτροπή συμψηφισμού κόντρα στη δική σου. Να τα κλείσουμε να παραγραφούν, να πάμε σε εκλογέ, να κλείσουμε τη Βουλή, να έχουμε την ασυλία. Να, 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 να. Και δεν λαϊκίζω. Ζυστο. Δεν λαϊκίζω. Όχι, όχι. Μιλάμε διαχρονικά αυτή τη στιγμή για ένα σύστημα που εδώ μα έφερε. Εδώ μα έφερε. Και κανεί δεν πλήρωσε, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα επί τη ουσία. Βεβαίω υπάρχει μια ηθική καταδίκη στι εκλογέ. Λέμε. Υπάρχει μια ηθική καταδίκη. Επειδή είναι τόσο ισχυρή αυτή η ηθική καταδίκη, κανεί από το 1974 και μετά δεν έχει βάλει μυαλό. Κάνει τα ίδια από αυτά που κατηγορούσε ο προηγούμενο. Ρωτώ λοιπόν, με τι πολιτικό υποκείμενο, άντε έτσι χύμα στο σωρό και υπάρχει και η άποψη, ότι αν ο κόσμο ξεσηκωθεί. Σα ακούω που λέτε πολλέ φορέ να μην κάνετε την πολυδρόνα χρόνια. μάλιστα. Εάν ξεσηκωθεί έτσι τυφλά, κύριε Καζάκη μου, κινδυνεύουμε να έχουμε ανεξέλεγκτε καταστάσει, δηλαδή για να το πω απλά και λαϊκά, απολύτω ελέγξιμε από το σύστημα. Το σύστημα το βολεύει τον μπάχαλο ναι. και όχι το οργανωμένο. Mm -hmm. Χειροκροτάει, Λέει, φέρτε κι άλλο έτσι αυτό το χάο να μην είναι οργανωμένο αυτό που διεκδικείτε. Να σφάζεστε και μεταξύ σα, να σφάξετε και κανένα δυο, εντό εισαγωγικών το λέω. Μια χαρά είναι, θα επιβάλλω εγώ τον νόμο μετά. Ενώ αν το πα οργανωμένο ω αντίδραση με υποκείμενο πολιτικό, αλλάζουν οι όροι. Σωστό. Το θέμα είναι το εξή, ότι ο μόνο τρόπο για να μπορέσει καταρχήν το αν θα βγει ο κόσμο στου δρόμου έχει να κάνει με τις συνθήκες τις οποίες βιώνει. Θα βγει στους δρόμους. Ενδεχομένως, όχι απαραίτητα για να διαμαρτυρηθεί, αλλά για να συγκροτήσει συμμορίες που θα λαιλατούν τις γειτονίες για να μπορεί να επιβιώσει. Θα βγει στους δρόμους. Όχι απαραίτητα. Τόσο για μαύρα να το βλέπετε κάτι. να έρχεται δηλαδή, αν δεν είναι. Βεβαίω, όταν μια κοινωνία συντρίβεται, συντρίβεται, όταν τραγικά φαινόμενα ακραία στέρηση αρχίζουν να εμφανίζονται παντού στον τόπο, και σε, ιδιαίτερα στι μεγάλε πόλει, δεν αργούν από το να δούμε την εξέλιξη ενό κοινωνικού εφηλίου. Λίγο ακόμη να πέσει τη ρευστότητα στην αγορά, λέτε δηλαδή. Ε, ναι. Χρήμα, έλλειψη. Ε. Λίγο ακόμη να κόψουν τα μεροκάματα. Εγώ σα λέω, ναι, να τώρα θα έρθουν τα, θα έρθουν τα, τα καθαριστικά τη εφορία. Να δείτε πόσα νοικοκυριά θα είναι σε θέση να πληρώσουν τα καθαριστικά τη εφορία. Μάλιστα. Αυτή είναι η μία, λέτε. Ο κόσμο θα βγει στον δρόμο. Λοιπόν, το πώ θα α... βγει το θέμα. Τώρα. Το θέμα είναι αυτό ακριβώ. Και το θέμα για να μπορέσει να, να υπάρξει πραγματική ανατροπή. Για να μπορέσει να υπάρξει πραγματική ανατροπή. Ε, υπέρ των λαϊκών συμφερόντων θα πρέπει να βγει οργανωμένα. Οργανωμένα σημαίνει συγκρότηση ναι. ε, πρωτοβουλειών και κινήσεων, ναι. είτε στον χώρο δουλειά, είτε στον χώρο κατοικία, είτε στον χώρο σπουδών. Ωραία. Και άντε και τη συγκρότηση. Δεν χρειάζεται ένα πολιτικό υποκείμενο μια ηγεσία, μια ηγετική ομάδα. Σωστό. Πρόσωπα, τι θα είναι. Δηλαδή, θα μαζευόμαστε 100 εγώ, εσεί οι οπερατέρ θα λέμε σήμερα είναι ο Καζάκη αρχηγό, πάμε βούρα, α πούμε, ξέρω εγώ. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά, θα σα πω πάλι. Ναι. Το, αυτό που χρειάζεται να γίνει καταρχήν είναι να μάθουμε να, 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 μάθουμε, να, δια, να, να συζητάμε μεταξύ μα. μεταξύ μα. Να μπορέσουμε να συζητάμε μεταξύ μα για τα ζητήματα που μα απασχολούν. Εδώ έχουμε το εξή φαινόμενο. Ντρέπεται ο άλλο για να σου πει ότι χρωστά στι τράπεζε. Ντρέπεται να σου πει το δράμα που περνάει στο σπίτι του. Μέσα. Είτε αν, αν θέλετε γιατί έχασε τη δουλειά του και είναι άνεργο και δεν μπορεί να θρέψει την οικογένειά του, αυτό πρέπει να το ξεφύγουμε, να ξεφύγουμε από, αυτό, από αυτή την ευθύνη την οποία μα την έχουν φορτώσει επίσημα. Δεν είναι ντροπή να χρωστά σε αυτέ τι συνθήκε. Δεν είναι ντροπή να έχει χάσει τη δουλειά σου. Δεν είσαι αποτυχημένο όταν σε οδηγούν στην απελπισία. Αυτό το πράγμα, το πράγμα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Γιατί η συντριπτή πλειοψηφία του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή είναι σε αυτήν την κατάσταση. Ή αν δεν είναι, είναι σίγουρα πάρα πολύ κοντά εκεί. Έρχεται, λέτε. Άρα οφείλουμε να, την, να κάνουμε υπόθεση δική μας την κατάσταση του διπλανού μας. Ανεξαρτήτως ποια είναι η δική μας κατάσταση. Ωραία. Και μετά θα σας πει κάποιος τι. Το ξέρετε, το συναντάτε όπου πάτε σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό που ήδη το έχουμε δει να γίνεται, δηλαδή ναι. ήδη ε, οργανώνονται τέτοιε ομάδες πολιτών ή πρωτοβουλίε πολιτών, είτε για ακτιβίστικες ενέργειες, mm -hmm. είτε ε, για όπως είναι για παράδειγμα το «Δεν πληρώνω τα διόδια» ή ε, για άλλες μορφές δράσης, που προσπαθούν να βρει ο κόσμο έναν τρόπο να αντιδράσει, είτε για το, για το πιο μικρό, είτε για τα μεγαλύτερα ζητήματα. Όλοι αυτοί μαζί πρέπει να βγούμε, να, να, να ενωθούμε και να ε, επιβάλλουμε ή να διαμορφώσουμε ένα παλαϊκό μέτωπο. Ένα μέτωπο του ίδιου του λαού. Τι σημαίνει αυτό, λαοκρατία. Αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα. Στάρματα, ότι... θα σας πει κάποιο. <laughs> Όχι, αυτό σημαίνει κάτι πολύ απλό. Μαθαίνει ό, όταν ζει σε μια κατάσταση όπου τα πάντα είναι χάρβαλο και διαλύονται. Θα πρέπει να συγκροτηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διευθετεί τι υποθέσει που σε αφορούν μόνο σου. Μόνο σου δεν εννοώ ατομικά, συλλογικά, δηλαδή όλοι μαζί. Να μάθουμε τι σημαίνει συνέλευση γειτονιά. Να μάθουμε τι σημαίνει συνέλευση στον χώρο δουλειά. Άρα, πώ αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Και να το μάθουμε τώρα, τώρα, πριν έρθει η μεγάλη καταστροφή. Πριν έρθει η επίσημη πτώχευση. Μην το μάθουμε μετά στη φωτιά τη καταστροφή όπω το μάθανε οι Αργεντινοί. Οι Αργεντινοί. Πρέπει να το μάθουμε τώρα, να το αγκαλύψουμε τώρα. Γιατί αυτέ οι οργανωμένε ναι. διαδικασίες διαδικασίε μπορούν να εξασφαλίσουν όχι μόνο την επιβίωση του απλού εργαζόμενου ή του απλού Έλληνα πολίτη, αλλά θα εξασφαλίσουν το γεγονό ότι μπορεί να αρχίζει να μαθαίνει το πώ διευθετεί τι υποθέσει του, τι προσωπικέ του υποθέσει. Ακόμη και τα ζητήματα δικαιοσύνη, απλή δικαιοσύνη. Πώ διευθετεί το θέμα το να σταματήσουν οι κλεψιέ ή να μην υπάρχει απειλή το βράδυ, που γιγαντώνονται αυτά τα προβλήματα συνολικά στην Ελγία. Πώ με, δικού μα δικούς μας όρους. Αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις για μια διαφορετική, διαφορετικού τύπου εξουσία αύριο. Μια εξουσία όπου πλέον δεν είναι ανάγκη να έχει του φοιτευτού από πάνω ή του εγκάθιτου μηχανισμού για να σου διαθετήσουν τι δικέ σου υποθέσει. Από εκεί λέτε θα ξεπηδήσουν και τα νέα πρόσωπα που θα αποτελούν το νέο πολιτικό Προφανώ. Μετρ... σύστημα γιατί της όταν, χώρας. όταν γνωριζόμαστε μεταξύ ναι. μα. Και φαίνεται κάποιο να ξεχωρίζει όχι γιατί είναι πιο ψηλό, πιο ωραίο και πιο δυνατό, αλλά γιατί, ναι, ναι. γιατί δίνει λύσει στα προβλήματα. Γιατί προσφέρει. Γιατί έχει μεγαλύτερη αυτοθυσία, γιατί έχει περισσότερα οργανωτικά ταλέντα, γιατί έχει, του κόβει περισσότερο. Να το πούμε αυτό που λέει ο λαό, α πούμε του κόβει περισσότερο. Να είναι η φυσική, γεννιέται πλέον η φυσική ηγεσία. Διαφορετικά φοβάστε το ανδεχόμενο φυτευτών μαγικών λύσεων ηγετών. Ανώθεν επιβεβλημένων. Με Γιατί την... μετά το χάο, όποιο και αν είναι το χάο, μια κατάσταση θα κυριαρχήσει. Με δεδομένη την κατάσταση αυτή του πολιτικού συστήματο, ναι. το οποίο πραγματικά καταραίει, σχεδιάζουν πάρα πολλοί κυκλοί εντό και εκτό τη χώρα την επέλαση των σωτήρων. Την επέλαση των σωτήρων. Ναι. Η εθνοσωτήρια κυβέρνηση, οι εθνοσωτήρε που θα έρθουν να μα λύσουν το πρόβλημα. Σοφοί δηλαδή Πατούν που θα βέβαια και σε ένα κομμάτι. Να το πούμε έτσι, πολιτικά καθυστερημένου κόσμου, ο οποίο θεωρεί ότι μόνο με έναν φίρερ μα λύνεται το πρόβλημα, να μα βάλουμε μπροστά έναν ηγέτη και εμεί σαν κοπάδι να τον ακολουθήσουμε από πίσω. Και ενισχύονται αυτέ οι τάσει με δεδομένη την κατάσταση, την, την απελπισία mm -hmm. και το αδιέξοδο που βιώνει η μεγάλο κομμάτι τη κοινωνία. Οπότε υπάρχουν αυτή τη στιγμή επιτελεία που προετοιμάζονται τι λύσει. Να ξέρουμε όμω κάτι, ότι οι εθνοσωτήριε λύσει στην Ελλάδα πάντα συνοδεύαν με κατάργηση ακόμη και των τοπικών ελευθεριών. Μάλιστα. Αυτό στα υπόψη μας. Η πρωταρχική αιτία της κρίσης είναι ότι τα κράτη έχουν απεμπολίσει το ύψιστο προνόμιο τους να εκδίδουν το νόμισμά τους ατοκά και αντί αυτού το δανείζονται έντοκα από ιδιωτικές κεντρικές τράπεζες με επιτόκιο χαρίζοντας είτε ευημερία είτε κρίση και ξεπούλημα. Συμφωνείτε ναι. με την άποψη αυτή. Βεύθυν. Ωραία. Μα, θέλω να μου πείτε λοιπόν πόσο κοντά είμαστε, εάν δεν συμβούν αυτά που λέτε, αυτοοργάνωση, ομάδες πολιτών, έξω από τα κόμματα, έξω από το υπάρχον πολιτικό σύστημα που θα αναδεικνύουν σιγά σιγά. Νομίζω ότι τα κόμματα, αν ναι. θέλουμε να πούμε ότι μπορούν να προσφέρουν κάτι στα κόμματα, ναι. όποια κόμματα και όλα είναι αυτά, είναι μόνο να στηρίξουν αυτού του τύπου τη δραστηριότητα, μόνο να αποκαταστήσουν την εικόνα του στο λαό, εντασσόμενοι, βοηθώντα το λαό να δημιουργήσει. Πώ να αυτοκαταργηθούν, Δηλαδή να αυτοκαταργηθούν. Όχι, είναι πολύ απλό. Να, να σα πω όμω και κάτι και... τελείω προκλητικό. Δηλαδή, εσεί τι θα αυτοκαταργήσετε και τη βάση των συμφερόντων πάνω στα οποία συγκροτούν τα κόμματα θα αρνηθείτε ότι υπάρχουν και αλληλοσυγκρόμενα συμφέροντα στην κοινωνία και θα πείτε ότι όλα είναι. Να το πω με μια παλιά αριστερή φρασολογία που μπορεί να σα αρέσει. Αταξικά, απολύτικα, ανύπαρκτα. Όχι. Δεν υπάρχουν στην Όχι. Ελλάδα εκμεταλλευτέ και εκμεταλλευόμενοι. Πώ θα καταργηθούν με τα πράγματα. Μια πόρα. διαφορά. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που ξέρει να αντιπροσωπεύει του εκμεταλλευτέ και δεν έχουμε πολιτική εκπροσώπηση των εκμεταλλευομένων. Αυτή είναι η διαφορά που λέτε ότι Αυτή είναι, είναι βασική. είναι η διαφορά. Πείτε μου λοιπόν πόσο κοντά είμαστε διότι ο δανειστή, και επανέρχομαι στην αρχή, σε αυτό που λέγα τα χίλια ενώ ο παγκόσμιο έχουμε 55-3 ΑΕΠ. Ο δανειστή δεν θέλει σε πρώτο πεδίο να βάλει στο χέρι επί τη ουσία μισθού και συντάξει. Αυτά είναι παρελκόμενα, αν θέλετε. Θέλει, σα έχω ακούσει να το λέτε, να βάλει στο χέρι τον πλούτο μια χώρα. Το υπέδαφο τη χώρα και τι άλλε πηγέ τη, αν θέλετε, κινητέ και ακίνητε. Ναι. Πόσο κοντά είμαστε σε αυτό, ήδη έχει ξεκινήσει. Και είναι μία αναστρέψιμη κατάσταση έτσι και τα εκχωρήσουμε πια. Από τη στιγμή που θα διχωρήσουμε, έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα με ποιο τρόπο δυσκολεύει πάρα πολύ οποιαδήποτε προσπάθεια ανάταξη, ακόμη και στα πλαίσια τη πολιτική που προτείνουμε. Δηλαδή, αν δεν έχει. Ε, παρα... Όταν η Βενεζουέλα mm -hmm. α, άλλαξε καθεστώ, ναι. δηλαδή μέσα από τι ευ... εκλογέ του 1998 και αναδείχτηκε ο Τσάβε με τον μπλοκ εξουσία που, το, που το συνόδευε, στη χώρα δεν υπήρχε τίποτα δημόσιο. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Ήταν τόσο πλέον ιδιωτικοποιημένα τα πάντα. Όπου ακόμη και οι γιατροί που παρήγαγαν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δούλευαν αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα. <laughs> Όταν λοιπόν χρειάστηκε το κράτο να βρει ιατρικό προσωπικό για να στηρίξει τη, 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 τα λεγόμενα μπάριο, δηλαδή τι τοχογειτονιέ, όπου έπρεπε να δώσει δωρεάν ιατροφαρμακευτική ε, ε, περίθαλψη <laughs> και υποστήριξη από ιατρικό προσωπικό, δεν είχε γιατρού να στείλει. Και τι έκανε, πήγε στην Κούβα. Και η Κούβα έστειλε μερικέ χιλιάδε γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού και ε, πώς το λένε, ε, επάνδρωσε τα ιατρία στις τοχογειτονιές που ήθελε να κάνει ο Τσάβες. Δηλαδή τέτοιο πράγμα. Μετά τι έκανε. Για να μπορέσει να έχει παροχή ιατρικού προσωπικού, ίδρυσε το πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο, το πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο υγείας, για να, βγάζει, να αρχίσει να βγάζει γιατρούς. Λέω, θέλω να πω με λίγα λόγια, ότι όταν ιδιωτικοποιηθούν και πουληθούν τα πάντα, θα είναι ακόμη πιο δύσκολο Μάλιστα. να κάνεις μια επανεκκίνηση υπέρ του συμβεδότητα του λαού, της οικονομίας και της χώρας. Για αυτή την επανεκκίνηση θα πάμε στον επίλογο μετά τη διακοπή αυτή.